Μα σε θεωρούμε παίκτη ακαδημίας, πλέον είσαι πόσο, δύο φορές έχεις πάει ιδανικός. Πλέον είσαι έτοιμος να προσφέρεις την πρώτη ομάδα. Δεν αντιμετωπίζεις δηλαδή τον εαυτό σου αυτή την προετοιμασία σου μια πρόκληση προς το όχι, όχι, όχι. Έχω κάνει δύο προετοιμασίες για τον ΠΑΟ. Θεωρώ τον εαυτό μου έτοιμο. Καθώς έχω πάει δύο φορές ιδανικός, έχω κάνει το αγωτικό μου. Σε μια κατηγορία πολύ δύσκολη. Με καλά παιχνίδια, ντέρμπι. Και τώρα είναι και στο χέρι του προπονητή, βέβαια. Αν μπορεί να με εμπιστευτεί και μέσα από αυτό που θα κάνω, να παίξω στον πάγο. Όσον αφορά τις θέσεις που παίζεις, σαν και πέρσι, σε είδαμε και κεντρικό αμυντικό κάποια στιγμή στο... θεωρείς τους συμπαίκτες σου ανταγωνιστές? Δουλεύεις ανταγωνιστικά, δηλαδή θες να δείξεις ότι είσαι καλύτερος από εκείνους ή είναι διαφορετική η σκέψη? Θεωρώ πως οι συμπαίκτες μου είναι ανταγωνιστές, όμως ο υγιής ανταγωνισμός με κάνει να θέλω να δώσω περισσότερα, να δείξω στον προπονητή περισσότερα και να αποδείξω ότι αξίζω και εγώ μια θέση. Αλλά μέσα από σκληρή δουλειά και υπομονή. Τι σου έμαθαν οι δύο δανεισμοί τα προηγούμενα χρόνια τα οποία σου δίνουν τα εχέγγυα για να κερδίσεις τη θέση στην πρώτη ομάδα φέτος? Στο πέρασμά μου και στην επανομή και στην απόρρα Καναμαριάς έμαθα πολλά πράγματα. Έμαθα να παλεύω γιατί εκεί δεν πήγα ούτε ότι θα παίζω σίγουρα και κανείς μου είπε ότι εντάξει πες μέσα και έλα και θα είσαι όλα τα παιχνίδια στα πόδια σου. Πάλεψα για την κάθε στιγμή και πήρα πολλές εμπειρίες. Πάρα πολλά νέα παιδιά στην ομάδα. Θυμίζει πολύ από ΚΑΠΑ.